να έρχονται εδώ πέρα χιλιάδες τουρίστες. Πού θα μένουν, θα μου πείτε, χιλιάδες τουρίστες. Εδώ πρέπει πραγματικά κάποια στιγμή και η ιδιωτική πρωτοβουλία να ξυπνήσει και το κράτος μας να ξυπνήσει και όλη η κοινωνία να ξυπνήσει, διεκδικώντας ορισμένα πράγματα που είναι αυτονόητα. Ακούω τώρα τελευταία με την δυσάρεστη αφορμή του LNG ότι η Καβάλα έχει αποκλειστικό προσανατολισμό, αναπτυξιακό τον τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορούμε να έχουμε αποκλειστικό προσανατολισμό, αναπτυξιακό μία μονάχα δραστηριότητα, γιατί κινδυνεύουμε αν αυτή η δραστηριότητα υποστεί κλειδονισμούς λόγω ενός παγκόσμιου κράχη, ενός γειτονικού κράχη. Φανταστείτε τι έχουμε να πάθουμε αν, για παράδειγμα, η Τουρκία υποστεί μια οικονομική κατάρρευση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μονάχα σε μία αναπτυξιακή προοπτική. Όμως, από την άλλη πλευρά, ο τουρισμός δίνει χρήματα, δίνει έσοδα, δίνει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην πόλη μας, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. Και επιτρέπει να καταπολεμηθεί η ανεργία σε πάρα πολλούς τομείς, ιδίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Επίσης, αυτή η επίδυση που γίνεται, αυτό το σόου που γίνεται, έχει να κάνει με την τεχνολογία. Ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν από 4 χρόνια αυτό το κομμάτι, αλλά σιγά-σιγά πιστεύω ότι τόσο η αεροπορική, η αυτοπλοϊκή, ας πούμε, στην κοινωνία, η τεχνολογία θα φανερωθούν εδώ στην περιοχή μας και θα μπορέσει επίσης το ΤΕΙ Καβάλας να αναδείξει μέσα από παρόμοιες εκδηλώσεις την δικιά του δυνατότητα για την ανάπτυξη της περιοχής μας.